Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις της ημέρας. Ο αρμόδιος επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, κύριος Όλιρεν, διευκρίνησε ότι η χώρα μας πρόκειται να παραμείνει σε καθεστώς πολυετούς αυξημένης δημοσιονομικής επιτήρησης έως ότου αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει από την Ευρωζώνη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε απάντηση του για το μεταμνημονιακό καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης των κρατών μελών της Ευρωζώνης, ο κύριος Ρεν υπογράμμισε πως σύμφωνα με τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η οποία αποτελεί διακυβερνητική συνθήκη που έχει συμφωνηθεί από τα 17 κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, προβλέπει την συνέχιση της δημοσιονομικής επιτήρησης και μετά το τέλος του προγράμματος. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης παρεμβάσεων για την αύξηση των όριων ηλικίας συνταξιοδότησης, φέρνοντας ανατροπές στον προγραμματισμό 350.000 ασφαλισμένων. Σκοπός είναι ο περιορισμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε ηλικίες κάτω του γενικού ορίου των 65 ετών, ώστε να εξοικονομηθούν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη παρέμβαση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον Μάιο του 2010 και από ό,τι σκιαγραφείται αναμένεται να πλήξει ασφαλισμένους που έως σήμερα δεν είχαν θυγεί επειδή ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας σε ημερίδα στη Βουλή, κάνοντας αναφορά στον προϋπολογισμό του 2014 για την πιλωτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, υπογράμμισε πως το εγγεγραμμένο φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα αναφέρεται αρχικώ σε πληθυσμιακές ομάδες δύο περιοχών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και το 2015 θα επεκταθεί πανελλαδικά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας, επιδοματική πολιτική με δανεικά που στέλνει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε αναδιανεμητική. Από στοιχεία της Eurostat, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2013 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ανήλθε στο 169,1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος από 160,5% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Την Ελλάδα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν η Ιταλία με 133,3%, η Πορτογαλία με 131,3% και η Ιρλανδία με 125,7%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Εστονία με 9,8%, τη Βουλγαρία με 18% και το Λουξεμβούργο με 23,1%. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κομοτηνή σήμερα με τη θερμοκρασία να μένεται από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με αραιή συννεφιά, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Για αύριο 5η 24 Οκτωβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό, με καθαρό ουρανό, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Τετάρτη, στην πόλη της Κομοτηνής εφημερεύει το φαρμακείο της Ιφαλέρα Μαρίας, στην οδό 14 Μαΐου 24, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25314-00676 και το φαρμακείο του Χασίμ Φαχρετίν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 91, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310-37447. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Βελή Φεΐμ στην οδό Ιωαννίνων 78, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25310-2784. Ήταν οι σύντομες ειδήσεις από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.